Μεγάλη δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη με στόχο την ενίσχυση των σεισμόπληκτων οικογενειών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Στιγμές χαράς και αγάπης προσέφεραν σε περίπου 400 μαθητές των σεισμόπληκτων περιοχών ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μαζί με κλιμάκια εθελοντών από τα περιφερειακά τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κρήτη, χαριζοντάς τους παιχνίδια και δώρα εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρέδωσε μάλιστα και μια χρηματική επιταγή αξίας 25.000 ευρώ στον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας. Χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές του κόσμου και θα διατεθούν άμεσα για τις τεράστιες ανάγκες των πληγέντων. Εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων βρίσκεται στο Αλκολοχώρι προκειμένου να δώσουμε αγάπη, χαρά, ελπίδα, αισιοδοξία στα μικρά παιδιά. Το παρόν έδωσε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος μίλησε με τα πλέον κολακευτικά λόγια για τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το πολυδιάστατο ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν. Μοιράσαμε δώρα σε όλα τα σχολεία του Αρκαλοχωρίου, μοιράσαμε χαμόγελα και ευχές, ώστε γρήγορα να ξεχαστούν αυτές οι δύσκολες, σκληρές εικόνες. Ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παράλληλα ευχαρίστησε τον όμιλο Αντένα για την τεράστια και συνεχή στήριξη που παρέχει στις πολυάριθμες ανθρωπιστικές δράσεις που υλοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε το Αρκαλοχώρι να έρθει και να δώσει χαρά σε αυτά τα παιδιά. Γιατί πέρα από τις φυσικές καταστροφές, πέρα από τα προβλήματα που δημιουργούν στα οικοδομήματα και στην οικονομία, δημιουργούν αντίστοιχα και μεγάλα προβλήματα στις ψυχές των παιδιών, και αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της μεγάλης κρίσης που προκάλεσε στην Κρήτη ο καταστροφικός σεισμός βρέθηκε δίπλα στους πληγέντες, προσφέροντας πολύπλευρη ανθρωπιστική βοήθεια και απευθύνοντας κάλεσμα στον κόσμο για οικονομική ενίσχυση των σεισμόπληκτων οικογενειών.